Ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας και άλλο ένα μη μου πεις μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό σημαίνει ότι για περίπου 56-57 πρώτα λεπτά εμείς θα περιοδεύσουμε σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό και έχουμε να δώσουμε πραγματικά τις καλύτερες των πληροφοριών και για σήμερα. Μια εκπομπή και σήμερα πολύ περιεκτική, πολύ συλλεκτική, με πάρα πολύ ωραίους συνεργάτες αλλά και πάρα πολύ ωραία θέματα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι προς το τελείωμα γενικότερα της εβδομάδας νιώθω έτσι λίγο κόπωση, νιώθω λίγο κάπως, νιώθω ότι θέλω μια ανανέωση, νιώθω ότι θέλω κάτι διαφορετικό στη ζωή μου. Νιώθω ρε παιδί μου ότι πρέπει να δοκιμάσω νέα πράγματα που έχουν μπει στη ζωή μας, τουλάχιστον εγώ το ακούω τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά ποτέ δεν ήμουν σίγουρος για να το παρουσιάσω με την έννοια ότι όπως σας έχω συνηθίσει για να παρουσιάσω κάτι στους τηλεθεατές μου που είναι οι φίλοι μου, που είναι τα αγαπημένα μου πρόσωπα που είστε όλοι εσείς, δεν το κάνω ποτέ εάν δεν το έχω δοκιμάσει, εάν δεν το έχω κρατήσει έστω για ένα μεγάλο διάστημα στην καθημερινότητά μου και αν δεν δω τα αποτελέσματά του. Διότι δεν μπορώ να προτείνω και να μιλήσω για κάτι που με ρωτάτε, γιατί στην ουσία εσείς μου το έχετε ζητήσει εδώ και μήνες, γιατί Αλέξανδρε δεν μας παρουσιάζεις, δεν λέω ακόμα το όνομα και τι και πώς. Έτσι λοιπόν έπρεπε εγώ να βρω τους καλύτερους που μπορούν να μας μιλήσουν για αυτό, να το δοκιμάσω, να το εμπιστευτώ, να δω αυτά που λένε τα αποτελέσματα και όταν όλα αυτά τα δω, να σας τα παρουσιάσω. Σήμερα λοιπόν από τις 11 συνεργάτηδες μου θα έχω μία μόνο. Σήμερα είναι μία αλαλέον κοντά μου, όπου θα είναι από τη θεατρική μας στήλη η Σίλια Κατραλή, με έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο που θα ξεκινήσουμε μαζί και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, αφού θα σας πω και σε μία, αν προλάβουμε, μόδα καταπληκτική, θέλω να σας πω ότι σας έχω ετοιμάσει και μία πολύ όμορφη περιήγηση, θα το έλεγα, σε έναν ιδιαίτερο χώρο της μεταξωτυπίας. Μείνετε κοντά μας για να δείτε αυτόν τον μαγικό χώρο της μεταξωτυπίας, που πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν μπήκα και είδα πώς όλα αυτά τα μπουκαλάκια από τα προϊόντα, από πολύ γνωστά φαρμακευτικά προϊόντα, από γνωστά καλλυντικά προϊόντα, ακόμα και το μπουκάλι του νερού στα γνωστά κέντρα που πάμε να διασκεδάσουμε, στα μεγάλα ξενοδοχεία, που βλέπουμε αυτά τα ανάγλυφα σχέδια, που βλέπουμε αυτά τα πολύ ωραία μπουκάλια, αυτά τα τυπώματα τα ιδιαίτερα σε γυαλί. Ότι όλα αυτά περνάνε μια διαδικασία που πραγματικά έχει πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ λεπτομέρεια και είναι μια άκρως καλλιτεχνική δουλειά. Νεότερα πράγματα βγαίνουν στη τεχνολογία και το μη μου πεις, αγαπώντας τεχνολογία και την ενημέρωση, θα μπει και μέσα σε αυτόν τον χώρο για πρώτη φορά στα τόσα χρόνια μου τηλεοπτικά, θα μπούμε στον χώρο της μεταξωτυπίας. Με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχω ετοιμάσει και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων τον κύριο Φραντζέσκο Βίχο που θα μας μιλήσει για αυτό. Σας προανέφερα λοιπόν ότι ένα πολύ όμορφο συστατικό, ένα πολύ θαυματουργικό, σε παρένθεση να μου επιτραπεί η έκφραση, συστατικό, το οποίο το βρίσκουμε στη φύση, αλλά κάποιοι άνθρωποι το έχουν, αν το θέλεις, εκτιμήσει πολύ περισσότερο και τα τελευταία 5 χρόνια το γανόδερμα, αυτή λοιπόν είναι η λέξη κλειδί για σήμερα και κρατήστε την, στη ζωή μας έχει μπει πολύ δυναμικά και έχει να μας πει πάρα πολλά. Η εταιρεία DXN, όπου έχει τη βάση στο γανόδερμα και στα συμπληρώματα διατροφής, αλλά και στα καλλυντικά προϊόντα, με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Κουτσούκο Γιώργο, που είναι εδώ κοντά μας. Σας καλωσορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που δεχτήκατε να είστε εδώ κοντά μας. Για να μας μιλήσετε για το γανόδερμα, η Σίλια Κατραλή βεβαίως εδώ στην παρέα μας. Σίλια μου, στο δεύτερο μέρος θα μάθουμε από σένα τα κινηματογραφικά και τα νέα που έχεις ετοιμάσει. Όπου το γανόδερμα, κύριε Κουτσούκο, όπως προανέφερα, τα τελευταία 5 χρόνια το ακούμε πάρα πολύ και έχει μπει στη ζωή μας πολύ δραστικά. Μέσα από την εταιρεία σας, με πάρα πολλά προϊόντα που ψάχτηκα πάρα πολύ για να δω ποιος μπορεί να μου μιλήσει γι' αυτό και επέλεξα εσάς γιατί όταν μια εταιρεία σε πάρα πολλά προϊόντα, από ένα απλό καλλυντικό σαπούνι μέχρι ένα συμπλήρωμα διατροφής, μέχρι ένα καφέ, ένα τσάι της καθημερινότητάς μας, έχει βάσει το γανόδερμα με πραγματικά πάρα πολύ καλές λειτουργίες στον οργανισμό και αποτελέσματα, αυτό σημαίνει ότι και εσείς πριν από εμάς το έχετε ψάξει πολύ για να το έχετε ως βασικό συστατικό. Θα μιλήσουμε και θα δώσουμε και πάρα πολλά δώρα. Να πω ότι στο mimupispapagiakou.gr 10 από εσάς θα κερδίσετε τα προϊόντα που βλέπετε στο τραπέζι για να τα δείξουμε, που είναι και καλλυντική σειρά αλλά και συμπληρώματα διατροφής και άλλοι 10 συν. Δηλαδή το κάθε προϊόν επί 2 φορές μία προσφορά από την εταιρεία DXN. Θέλω να ξεκινήσουμε και να πάμε να πούμε στους τηλεθεατές μας, ακούμε γανόδερμα τα τελευταία 5 χρόνια και γι' αυτό και ήθελα να είστε κοντά μου.
και να καταλάβουμε τελικά τι είναι αυτό το γανόδερμα που πολλοί δεν το ξέρουν και αν το εξηγήσουμε πολλοί να το ξέρουν, αλλά να μην το ξέρουμε την ορολογία αυτή. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γανόδερμα. Τι είναι το γανόδερμα? Είναι ένα μανιτάρι. Ναι. Ένα θαυματουργό μανιτάρι. Το ανακάλυψε πρώτος ο Διοσκουρίδης πριν 2.500 χρόνια. Ήταν μαθητής του Ιπποκράτη και θεωρείται ο πατέρας της βοτανολογίας. Αυτό το περίφημο μανιτάρι, λοιπόν, που έχει ένα έντονο κόκκινο λαμπερό χρώμα, ανακάλυψε ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Άρα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, το γανόδερμα βγαίνει από αυτό το μανιτάρι που έχει ένα κόκκινο χρώμα, που διαφέρει όμως από τα κλασικά μανιτάρια. Ακριβώς. Είναι ένα σπάνιο μανιτάρι και το ονόμασε, λοιπόν, ο Διοσκουρίδης γανόδερμα, γιατί γανός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λαμπερός. Επειδή, λοιπόν, έχει ένα πολύ έντονο, όπως βλέπετε εδώ, λαμπερό χρώμα, το μανιτάρι μας, ονομάστηκε γανόδερμα. Και αυτή η ορολογία υπάρχει εδώ και 2.500 χρόνια. Το οποίο ευδοκιμεί εύκολα στην Ελλάδα σε πολλούς χώρους ή το βρίσκουμε πολύ συγκεκριμένα γιατί είναι τόσο σπάνιο? Είναι πάνω σε βουνά, πάνω στα δέντρα, έτσι, είναι πολύ σπάνιο βότανο και όλα αυτά τα 2.500 χρόνια και στην Ελλάδα αλλά και στην Ασία, Κίνα, Ιαπωνία, ήταν τροφή για βασιλιάδες και αυτοκράτορες. Γιατί τους έδινε υγεία, ευεξία, ευημερία, μακροζωία και γονιμότητα. Και επίσης πνευματική διάβγεια. Μάλιστα. Τα τελευταία, λοιπόν, χρόνια, από το 1970 και μετά, άρχισε να καλλιεργείται για εμπορικούς σκοπούς. Η DXN πρωτοπόρησε σε αυτή τη διαδικασία με τον ιδρυτή της, τον Dr. Lim, και στη Μαλαισία πριν 25 χρόνια, το 1993, κατασκεύασε τις πρώτες εγκαταστάσεις και άρχισε την εμπορική καλλιέργεια του γανοδέρματος. Έτσι. Το γανόδερμα Lucidum, όπως είναι η ονομασία του, καλλιεργείται με ειδική διαδικασία, επεξεργάζεται με ειδική διαδικασία και από αυτή τη διαδικασία παίρνουμε τα σπόρια του και με χρήση ειδικής τεχνολογίας νανοκλίμακας, που είναι 20:1, δηλαδή από 20 κιλά μανιταριού, παίρνουμε 1 κιλό σκόνης που φτιάχνουμε τα προϊόντα. Που όμως καταλαβαίνουμε, εκεί θα σας ρωτάω τώρα, ότι δεν μπορεί τόσα πολλά προϊόντα στην αγορά, γιατί έχετε μια μεγάλη γκάμα και θα αναφερθούμε, δεν μπορεί να βγαίνουν μόνο από ένα μανιτάρι. Απ' την άλλη όμως, όταν ένα προϊόν είναι, αν το θέλουμε, τόσο θαυματουργό, μια μικρή δόση, ακόμα και ένας κόκκος να μου επιτραπεί, φτάνει για να κάνει τη θαυματουργική του δράση. Γιατί κάποιος πολύ απλός άνθρωπος μπορεί να σου πει, βρε Αλέξανδρε, συγγνώμη, πόσες χιλιάδες μανιτάρια πρέπει να συμπιέσουμε και να κρατήσουμε αυτό που πρέπει για να βγάλουμε, ας πούμε, 10.000 σακουλάκια με καφέ? Άρα αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μικρή ποσότητα, γιατί είναι πολύ θαυματουργό το ακριβώς, προϊόν. Ακριβώς. Χρειάζεται μικρή ποσότητα. Τι κάνει το γανόδερμα? Είναι το κορυφαίο εξισορροπητικό και προσαρμοσογόνο βότανο στη φύση. Προσαρμόζεται στον κάθε οργανισμό και αυξάνει την ικανότητα του σώματος να ισορροπεί στα φυσιολογικά επίπεδα. Είναι πολύ πλούσιο, έχει πάνω από 400 βιοενεργά συστατικά, από τα οποία τα 150 είναι αντιοξειδωτικά. Και όπως είναι πρωτεΐνες, ίνες, βιταμίνες, λιπαρά οξέα, ωμέγα 3, ωμέγα 6, ωμέγα 9, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και εργοστερόλες. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν εστιάσει και υπάρχουν κλινικές μελέτες που τα ιδιαίτερα συστατικά του γανοδέρματος, όπως είναι το οργανικό γερμάνιο, η αδενοσίνη, οι πολυσαχαρίτες, έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στην ενίσχυση του ανασωπητικού μας και στον καθαρισμό του σώματος από τις τοξίνες. Τι κάνει δηλαδή το γανόδερμα? Το γανόδερμα κάνει δύο βασικές λειτουργίες. Όταν το παίρνουμε καθημερινά, έτσι, είτε με κάψουλες, είτε με σκόνη, είτε από ροφήματα, όπως θα εξηγήσουμε αργότερα, που έχουμε τσάι με γανόδερμα, καφέ με γανόδερμα και σοκολάτα με γανόδερμα για τα παιδιά. Το πρώτο που, λοιπόν, που κάνει ο οργανισμός, είναι όταν παίρνουμε καθημερινά σαν συμπλήρωμα διατροφής το γανόδερμα, είναι να καθαρίσει τον οργανισμό μας από τις τοξίνες. Όπως ξέρετε, ο άνθρωπος σήμερα επιβαρύνεται καθημερινά, δεν τρέφεται σωστά, έτσι, δεν αθλείται,
δεν πίνει σωστές ποσότητες νερού και η τροφή του είναι βασισμένη σε όξινες τροφές και όχι αλκαλικές. Όξινες τροφές είναι τα κρέατα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα αναψυκτικά κλπ. Ενώ αλκαλικές είναι οι φυτικές τροφές, φρούτα, λαχανικά, καλαμπόκι κλπ. Ο άνθρωπος πρέπει να τρώει αλκαλικές προς όξινες 4:1. Στην πράξη, σήμερα κάνουμε το αντίθετο. Ναι. Έτσι. Ναι. Δεν τρώμε υγιεινά. Καθόλου. Δεν ζούμε υγιεινά και το πιο σημαντικό επίσης, δεν σκεφτόμαστε και υγιεινά. Άρα στην ουσία στον οργανισμό μας με την καθημερινή του συμπληρωματική δράση, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι ως συμπλήρωμα διατροφής το οργανόδερμα αλλά και όλα τα προϊόντα που μιλάμε για συμπληρώματα διατροφής δεν αντικαθιστούν τη συνήθι καθημερινή διατροφή, είναι συμπλήρωμα. Αυτό να το τονίσουμε. Άρα είναι ένα προϊόν και ένα συστατικό που στην ουσία λειτουργεί εξισορροπητικά για τον οργανισμό, του δίνει αυτό που του λείπει και ακριβώς καθαρίζει αυτό που υπερβάλλει. Ακριβώς. Και κάνει ομαλή τη λειτουργία και την ανάπτυξη. Είναι μια υπερτροφή. Άμπρα. Και το γανόδερμα είναι η υπερτροφή των υπερτροφών. Επίσης, κάτι άλλο να συμπληρώσω. Ναι. Τι άλλο κάνει το γανόδερμα? Ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, έτσι, το σκανάρι, και βλέπει που έχει αδυναμίες. Και επεμβαίνει στην κυταρική δομή, οπότε ο οργανισμός γίνεται τόσο ισχυρός που αρχίζει να αυτοθεραπεύεται. Γιατί το ανθρώπινο σώμα είναι προγραμματισμένο να αυτοθεραπεύεται. Απλώς όταν είναι το ανοσοποιητικό μας χαμηλό, έρχονται οι αρρώστιες, οι ασθένειες, οι ΙΗ, τα προβλήματα, η κακή λειτουργία των οργάνων και των συστημάτων, έτσι, που επιβαρύνουν την καθημερινότητά μας. Θέλω λίγο να πάμε αυτό το τόσο θαυματουργικό φυσικό συστατικό, γιατί είναι από τη φύση το πολύ ιδιαίτερο αυτό μανιτάρι, το λεγόμενο σόλους γανόδερμα. Πάμε λίγο να πούμε ποια προϊόντα περιέχουν το γανόδερμα, γιατί εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για δύο συγκεκριμένα. Εσείς όμως όλοι τα προϊόντα που έχουμε και ευχαριστούμε την εταιρεία, τα οποία τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και βεβαίως και μέσα από το site. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι όλοι θα κερδίσετε δύο από εσάς για το κάθε προϊόν που αναφέρουμε τώρα, και τα προϊόντα λοιπόν που έχει η εταιρεία είναι. Γενικότερα, πάμε να πούμε από την καλλιτική σειρά. Έχουμε ένα θαυματουργικό σαπούνι που το γνωρίζω καλά. Αυτό είναι το καταπληκτικό λοιπόν σαπούνι. Mm-hmm. Έτσι, που είναι για το πρόσωπο και για όλο το σώμα. Είναι φοβερά ενυδατικό. Είναι πολύ καλό και αποτελεσματικό για ακμή, για παιδιά, για το πρόσωπο. Και είναι τόσο απαλό που εγώ ξυρίζομαι με αυτό. Κάνω ένα απαλό αφρό και ξυρίζομαι καθημερινά. Ωραία. Έχουμε έτσι το σαπούνι και έχουμε και το σαμπουάν. Έχουμε το σαμπουάν που βλέπουμε εκεί. Σωστά. Το οποίο είναι ένα σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών, για ξηρά μαλλιά, λιπαρά, ξηροδερμία, πιτηρίδα και τριχόπτωση. Και επιπλέον υπάρχει και η καταπληκτική οδοντόκρεμα που βλέπουμε εκεί μπροστά, η οποία είναι φοβερή για ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, άφθρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχείλιο έρπιτα και όχι μόνο. Για μένα είναι η καλύτερη οδοντόκρεμα που υπάρχει στον κόσμο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όμως και επιδερμικά, σε δερματίτιδες, εκζέματα, καψίματα. Άλλωστε, πολλές φορές λένε κάικες, βάλε λίγο οδοντόκρεμα, ναι, πόσο μάλλον αυτή που έχει αυτό το υλικό, που έχει το γανόδερμα, για να σταματήσει. Μέχρι αιμορροίδες μπορείτε να χρησιμοποιήσουμε. Έχει τέτοια αποτελεσματικότητα. Αν πάμε στα συμπληρώματα διατροφής. Στα συμπληρώματα διατροφής, εδώ είναι αυτά τα δύο προϊόντα, είναι η ναυαρχίδα της εταιρείας. Είναι το RG και το GL. Το ένα είναι το μανιτάρι των 90 ημερών, mm-hmm, το οποίο αυτό κάνει την αποτοξίνωση, την καθημερινή, και το GL, το οποίο ενισχύει, είναι μανιτάρι 14 ημερών, που εκεί έχουμε βρει ότι έχει στις 14 μέρες το καλύτερο αποτέλεσμα, και αυτό κάνει την ενίσχυση του οργανισμού, του ανασωπητικού, για να αυτοθεραπευτεί. Πάμε ένα-ένα να τα ξεδιαλύνουμε. Άρα λοιπόν, σήμερα μιλάμε για το μανιτάρι των 90 ημερών και των 14 ημερών, mm-hmm, με βάση πάντα το γανόδερμα. Αυτό μαθαίνουμε σήμερα και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι να μάθουμε τελικά τι είναι αυτό το γανόδερμα, γιατί αυτή η εκπομπή ενημερώνει, εκπαιδεύει και πληροφορεί. Και πάμε να πούμε, όταν λέμε των 90 ημερών, εννοούμε ότι κάποιος παίρνοντας αυτό το σκεύασμα για 90 ημέρες, μία κάψουλα κάθε μέρα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Ότι σε 90 μέρες ολοκληρώνεται? Όχι. Είναι μανιτάρι καλλιέργειας ζωής 90 ημερών. Έτσι. Το οποίο μπορεί να το παίρνεις κάθε μέρα εσά. Κάθε μέρα. Για μένα πρέπει να το βάλεις στη ζωή σου καθημερινά. Ωραία. Να μην το σταματήσεις και ποτέ. Και αυτό που έχει των 14 ημερών. Αυτό κάνει, είναι καλλιέργειας 14 ημερών. Mm-hmm. Το οποίο αυτό κάνει, βοηθάει τον οργανισμό να ενισχυθεί, να θωρακίσει τις άμυνές του. Ωραία. Να ανεβάσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ωστά.
και έτσι να αρχίσει να αυτοθεραπεύεται. Μπορούν όμως, κύριε Κουτσούκο, να παίρνονται και σε συνδυασμό. Όχι, επιβάλλεται να παίρνετε. Καθημερινά η δοσολογία είναι, αν δεν έχουμε ένα πρόβλημα, ένα ζευγάρι κάθε μέρα. Μάλιστα. Ξεκινάμε. Για την πρώτη εβδομάδα να συνηθίσει ο οργανισμός. Μετά το κάνουμε, το αυξάνουμε τη δεύτερη εβδομάδα σε 2 ζεύγη ημερεσίως, τρίτη εβδομάδα 3 ζεύγη και μετά 4 ζεύγη. Αλλά όταν, αυτό είναι για να κάνουμε πρόληψη, όταν δεν έχουμε θέματα υγείας. Όταν υπάρχει ένα σοβαρότερο πρόβλημα που χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση, π.χ. διαβήτης, αλλεργίες, αυτοάνοσα, πίεση, χοληστερίνη, έτσι. Γιατί έχουμε δει ότι έχει αποτέλεσμα σε όλα αυτά. Ρυθμίζει όλα αυτά το σώμα μας. Mm-hmm. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν θεραπεύει το γανόδερμα της αρρώστιας. Σαφώς. Έτσι. Να Όχι. ξεκαθαρίσουμε αυτό. Βοηθάει και ρυθμιστικά. Ενισχύει το προσωπητικό μας. Έτσι. Είμαστε σε πολύ καλή σημαντικό. Φυσική κατάσταση. Σε σημαντικό υγεία, αυτό ευεξία, και πολύ σημαντικό και αυτό. Πνευματική διάβγεια και μπορούμε να διαχειριστούμε όλα τα θέματα. Λοιπόν, ο συνδυασμός αυτός μπορεί, αν έχουμε ένα σοβαρότερο πρόβλημα, να αυξήσουμε τις δόσεις. Τις καθημερινές. Και στην εταιρεία έχουμε και ειδική ομάδα επιστημόνων γιατρών που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί και να του προτείνουμε τη συνιστόμενη δόση. Γι' αυτό έχουμε και το τηλέφωνο με τις πληροφορίες. Θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις που το γανόδερμα ή η δοσολογία πρέπει για κάποιον που έχει μία πάθηση από αυτές που αναφέρατε ή γενικότερα να συμβουλευτεί το γιατρό του ή είναι ένα τόσο φυσικό προϊόν που δεν χρειάζεται συμβουλή γιατρού? Ακούστε, αυτές είναι συμπληρώματα διατροφής, είναι τροφές. Όταν κάποιος είναι ασθενής και ακολουθεί μια αγωγή, δεν του λέμε σταμάτα την αγωγή και πάρε Όχι, τα συμπληρώματα. Γιατί είναι συμπλήρωμα, είναι απλά. Είναι συμπλήρωμα. Απλώς. Συνεχίζει την αγωγή όπως την έχει δώσει ο γιατρός σου. Σαφώς. Και με τα συμπληρώματα αυτά θα δεις γρηγορότερο και καλύτερο αποτέλεσμα στην υγεία σου, στην ευεξία σου. Και πιο πολύ καλή αποδοτικότητα. Ακριβώς. Και τονίζω για άλλη μια φορά, γιατί αυτό που γίνεται σε πολλές εκπομπές, που κι εγώ έτσι σαν τηλεθεατής βλέπω και με βγάζει από τα ρούχα μου, είναι να γίνεται σωστή ενημέρωση. Να γίνεται πραγματικά σωστή ενημέρωση και καλή δουλειά από αυτούς που παρουσιάζουν κάποια πράγματα. Ο λόγος που σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Κουτσούκος και η εταιρεία DXN είναι ότι εμείς θέλουμε να μάθουμε ειλικρινά και πραγματικά τι είναι το γανόδερμα. Γιατί πολλοί μπορεί να βγουν και να πούν τα πάντα. Αυτό που προανέφερε και τον τιμάει πάρα πολύ σαν εταιρεία είναι, δεν θεραπεύουμε κάτι, δεν είμαστε η λύση για τις αρρώστιες σας, είμαστε το συμπλήρωμα εκείνο που βοηθάει το νοσοποιητικό, σας κάνει πιο δυνατούς και εκεί που είναι, για παράδειγμα, δανείζομαι, ένα κρύωμα να περάσει σε 10 μέρες, παίρνεις αντιβιώσεις και αυτά, μπορεί με αυτό να περάσει σε 6, σε 5 ανάλογα τον οργανισμό ή να έχει πιο πολύ δύναμη. Δεν είπαμε ότι πάρε αυτό αύριο και σε 2 μέρες θα πήγε ότι ο πληγετός θα γίνεις καλά και άφησε πίσω ό,τι σου γράψει ο γιατρός. Μην μπερδεύεστε και μην ακούτε παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι μόνο αυτή. Θέλω να πάμε όμως και στη σπιρουλίνα. Είναι ένα άλλο συστατικό. Αυτά τα δύο θα αναλύσουμε σήμερα. Γιατί θα μας κάνετε την τιμή να σας ξαναέχουμε, γιατί είναι σημαντικό να μάθουμε πολλά και για τον καφέ και για το τσάι. Που λέω εγώ ότι είναι πολύ σωστό καθημερινά για κάποιον άνθρωπο που πίνει πολλούς καφέδες, όπως ο φίλος μου Άκης, να του στείλω τα φιλιά μου στην Μπέλα και όχι μόνο. Θέλω να πω το εξής. Μου είπε λοιπόν στο τηλέφωνο, Άκης, ότι εγώ που πίνω 5-6 καφέδες την ημέρα λόγω δουλειάς, εδώ και ένα χρόνο και έχω σταματήσει και πίνω μόνο αυτόν και δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την ευεξία μου, αλλά δεν έχω αυτά τα νεύρα, δεν έχω να μην μπορώ να κοιμηθώ. Όλα αυτά θα μου τα συζητήσετε. Θέλω όμως να πούμε λίγο για τη σπιρουλίνα. Okay. Λέγοντας σπιρουλίνα, γιατί πολλοί τον μπερδεύουν, τι είναι τελικά η σπιρουλίνα και πόσο έχουμε μεγαλύτερη δράση όταν η σπιρουλίνα έχει βάση και συστατικό βασικό το γανόδερμα. Η σπιρουλίνα είναι ένα φύκι. Έτσι. Θαλάσσιο φύκι. Εξαπλώνεται σε τροπικά νερά και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό και σχετικά αλκαλικό pH. Τι κάνει η σπιρουλίνα? Η σπιρουλίνα βοηθάει στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων υποσιτισμού, βοηθάει στη θεραπεία από διαταραχές του μεταβολισμού μας και μειώνει επίσης τις παρενέργειες φαρμάκων. Η NASA τη συνιστά σαν τροφή για τους αστροναύτες και θα είναι η πρώτη καλλιέργεια όταν κατοικηθεί ένας νέος πλανήτης φυτού που θα γίνει. Γιατί είναι υπερτροφή κι αυτή. Δηλαδή κάποιος... Έχει όλα τα ιχνοστοιχεία, μέταλλα και αυτή που χρειάζεται ο οργανισμός. Θεωρείται μια πλήρη στροφή. Δηλαδή, να σας το πω ομά, ο οργανισμός μπορεί να ζήσει με σπιρουλίνα και γανόδερμα και νερό. Μπορεί να επιβιώσει.
Καταλαβαίνετε ναι, πόσο. Από τη στιγμή που μιλάμε ότι είναι συμπλήρωμα, ναι. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε. Όχι, μπορεί να επιβιώσει σε περίπτωση ανάγκη. Α, αυτό. Έτσι. Είναι σημαντικό. Αν απομονωθεί κάπου και δεν έχει άλλο τρόπο. Τίποτα άλλο. Κάποια βασικά συστατικά. Ακριβώς. Μπορεί να επιβιώσει. Σωστά. Σαν ελάχιστη αυτό το κάνουν και όπως είπατε οι άνθρωποι που πάνε στην Άσε, δεν ξέρω εγώ τι, που δεν μπορούν να έχουν μαζί τους το κοτόπουλο με το ρύζι ή δεν μπορούν να παίρνουν μαζί τους τα λαχανικά. Παίρνουν ειδικά χαπάκια τα οποία έχουν μέσα όλα αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Η σπιρουλίνα είναι σε καθημερινή συνιστόμενη δόση ένα χάπι την ημέρα και αυτό. Όχι, εκεί παίρνουμε στη σπιρουλίνα, θα πάρουμε 4 έως 6 καθημερινά. Και σε θέματα που είμαστε εξασθενημένοι, μπορούμε να πάρουμε και 10 χαπάκια. Ωραία. Έτσι. Να πούμε όμως δύο λόγια ακόμα για τη σπιρουλίνα, mm-hmm. γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ καλή πηγή ασβεστίου η σπιρουλίνα. Όπως επίσης και σιδήρου. Επίσης είναι πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης. Έχει περισσότερη πρωτεΐνη από το κρέας. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια πλήρη στροφή. Ξεκινάω εγώ αύριο. Okay. Βλέπω αλλαγές στον οργανισμό μου κατευθείαν. Αρχίζει κάθε εβδομάδα που το χρησιμοποιούμε, αρχίζουμε και βλέπουμε διαφορές. Έτσι, για να έχουμε ένα πρώτο κύκλο, όπως το λέμε εμείς, θέλει 3 μήνες. Έτσι, για να δεις κάτι αποτελεσματικό. Καθημερινής κρίσης, για να δεις ένα πρώτο κύκλο στον οργανισμό σου, ότι πραγματικά έχει δει μεγάλη διαφορά. Αλλά σίγουρα, εβδομάδα με εβδομάδα που χρησιμοποιούμε τα προϊόντα αυτά, θα δούμε διαφορά στην ενέργειά μας, στην υγεία μας, στην ευεξία μας, στην πνευματική μας διάβια και στη διάθεσή μας. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό στο περιβάλλον που ζούμε σήμερα με το έντονο στρες και τις πολλές υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλη αυτή την ενασχόληση με ένα τόσο φυσικό αλλά θεματουργικό συστατικό το γανόδερμα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Σίλια Κατραλή που έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό νέο, αλλά βεβαίως και με πάρα πολύ ωραία μικρότερη μόδα μέχρι να πάμε σε έναν πολύ όμορφο χώρο της μεταξωτυπίας. Όλα αυτά θα διεξαχθούν σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε κοντά μας. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Γεια σας! Πάμε να γνωρίσουμε το κορυφαίο αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα διατροφής Super Vita. Με 18 δραστικές ουσίες προστατεύει όλα τα όργανα του σώματος και ενισχύει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Η αντιοξειδωτική του δράση προσφέρει αντιγυραντική, αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη προστασία. Απαραίτητο για άτομα με χρόνια κόπωση, ανεμία, διαβήτη, λοιμώξεις, αυξημένη χοληστερίνη, αρθρίτιδες, αυτοάνοσα, άγχος και γενικά έντονη καθημερινότητα. Θέλετε να είστε άτρωτοι, δυνατοί, υγιείς και πάντα νέοι? Super Vita. Γιατί σας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, κινηματογραφικά, αλλά όμως και λίγο μόδα, γιατί πραγματικά ο χρόνος ο τηλεοπτικός είναι πάρα πολύ σημαντικός και δεν θα προλάβω, Σίλια Κατραλή, για να δω πάρα πολύ μόδα, αλλά έτσι να πάρουμε μια μικρή πινελιά. Μόδα για γυναίκες 2017-2018, γιατί έρχονται και γιορτές και πρέπει να ξέρω και τι γενικότερα, τι θα σας δείξω και τι θα σας αφιερώσω. Έτσι, μοντελάκια καινούργια για να αγοράσετε. Πες μου τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα. Θα δούμε ένα βίντεο από το backstage της φωτογράφησης που έκανε η Τζούλια Ρόμπερτς για τα 50 γενέθλιά της. Έγινε 50, mm-hmm. φωτογραφήθηκε. Δεν της φαίνεται όμως. Κρατιέται πάρα πολύ καλά. Καθόλου. Έχει πολύ καλούς γιατρούς, μάλλον. Όχι. Είναι η μόνη που είναι πολύ κατά των πλαστικών. Ναι, γι' αυτό το είπα. Είναι η μόνη που έχει δηλώσει αυτό. Από τις ελάχιστες δηλαδή που παραμένει χωρίς κάποια επέμβαση και το έχει mm-hmm. δηλώσει και φαίνεται. Και ρωτήθηκε μάλιστα στη συνέντευξη που έκανε με αφορμή τη φωτογράφηση, τι είναι αυτό που την κάνει να μεγαλώνει, που βλέπει αισθητά γύρω της ότι ο χρόνος περνάει και μεγαλώνει. Και η ίδια δήλωσε ότι είναι ο άντρας της και τα παιδιά της.
Δηλαδή η Τζούλια Ρόμπερτ είπε ότι αυτό που, που την κάνει να μεγαλώνει, αλλά όμως που όμως δεν φαίνεται. Που βλέπει αισθητά το χρόνο να περνάει, τώρα που έχει φτάσει στα 50, ας πούμε, κάπως έτσι ήταν η ερώτηση. Και εκείνη απάντησε ότι τον χρόνο τον αντιλαμβάνεται μέσα από τα παιδιά της και τον άντρα της. Και ήταν πολύ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, και είναι πολύ ωραία δήλωση από μια πολύ μεγάλη στάρ της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής. Και πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι μέσα από την καθημερινότητά τους και από την αγάπη που λαμβάνουν από τους γύρω, πραγματικά ανανεώνονται. Και η Τζούλια Ρόμπερτς είναι μία από αυτές τις γυναίκες. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει η Σίλια Κατραλή και αμέσως μετά ερχόμαστε, γιατί μια και είμαστε στο εξωτερικό, θα παραμείνουμε σε μόδα εξωτερικού για να πάρετε έτσι λίγο τα νέα σχέδια και τα νέα μοντέλα του 2017-18 για τις γυναίκες. Και επιστρέφω μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής με ένα θέμα που έχω ετοιμάσει πολύ ιδιαίτερο για εσάς και αξίζει να δεις. Μείνετε κοντά μας. Έλα μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι, Γιώκα μου. Πονάω παντού, οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά εγώ. Να τρέξεις να πάρεις Αρθρολέν. Η Ελένη Νύφους και εγώ με το Αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το πες, Αρθρολέν? Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Αχ, με το Αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Yeah. Μαύρο κίνηνο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίνηνο. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κίνηνο. Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία, αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κίνηνο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, εδώ μείναμε τα δυο μας, δηλαδή σήμερα είμαστε δυο μας, είδες. Γιατί είχαμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Σίλια Κατραλή εδώ για να κλείσουμε, γιατί και τώρα που είμαστε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μου έλεγε ότι πραγματικά δεν έχει δει ποτέ το χώρο της μεταξωτυπίας. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος. Εγώ επισκέπτηκα μία από τις καλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και μάλιστα τα περισσότερα προϊόντα τους τα συναντάω σε όλα τα μαγαζιά που βγαίνω, κρέμες που παίρνω, κρασιά πολύ γνωστά. Και έλεγα, τελικά αυτό εσείς το φτιάχνετε, σε πληροφορώ ότι χρειάζονται πάρα πολλές ώρες για να σχηματιστεί ένα μπουκάλι, για να τυπωθεί ένα μπουκάλι, για να τυπωθεί μια συσκευασία, αλλά και με νέες τεχνολογίες τώρα, γιατί η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και το μη μου πεις δεν μπορεί να είναι μακριά από αυτό. Θα δούμε λοιπόν πραγματικά. Και να ευχαριστήσω τον κύριο Φραντζέσκο Βίχο που μας άνοιξε αυτήν την πολύ ωραία πόρτα και αυτή την πολύ ωραία θεματολογία για σήμερα. Στον μαγικό χώρο, έτσι εγώ το εξέλαβα και έτσι το είδα, της μεταξωτυπίας, και θα δείτε πράγματα τα οποία, ενώ καθημερινά τα έχουμε μπροστά μας και είναι στην καθημερινότητά μας, πόσο χρόνο, πόσο μυαλό, πόσο αν το θέλει σχεδιασμό χρειάζεται μέχρι να φτάσει αυτό στον καταναλωτή. Θα κλείσω με αυτό το θέμα. Σίλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είχαμε μια πολύ ωραία και πλούσια εκπομπή. Σας δώσαμε σπιρουλίνες, σας δώσαμε γανόδερμα, σας πήγαμε σε μόδα, πήγαμε σε Τζούλια Ρόμπερτ, κλείνω με μεταξωτυπία. Τι άλλο θέλεις, φίλε τηλεθεατή, μέσα σε μόλις μία ώρα? Μείνετε κοντά μας και το θέμα είναι για τα μάτια σας μόνο. Παρακαλώ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Αλήθεια, σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο βρίσκομαι σήμερα και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος, διότι πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που μπαίνω σε έναν τόσο όμορφο, άρτιο τεχνολογικά όσον αφορά το ανθρώπινο αλλά και το υλικό δυναμικό μιας εταιρείας, όπου καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ συναντάω δουλειές της, αλλά ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι είναι τόσο ιδιαίτερη, τόσο καλλιτεχνική η δουλειά αυτή, που με ένα όνομα την ακούμε και λέγεται μεταξωτυπία, που όμως πραγματικά είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Μία εταιρεία λοιπόν που πρωτοπορεί, μονοπολεί το ενδιαφέρον για πάρα πολλούς λόγους και θα τους αναλύσουμε στο χώρο της μεταξωτυπίας από το 1977 έως και σήμερα, γνωστή σε όλους μας τα τελευταία χρόνια Print on Glass και βρίσκεται στο κέντρο του Περιστερίου ουσιαστικά, μας άνοιξε τις πόρτες της σε έναν πολύ πολύ ιδιαίτερο χώρο. Έναν χώρο που θα μας αποδείξει ότι με πάρα πολύ μεράκι, με πάρα πολύ υπομονή αλλά και πάρα πολύ τεχνογνωσία, γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό πάντοτε με τις ιδιαίτερες μηχανές, ακόμα και την πιο εξελιγμένη που είμαστε οι πρώτοι, και λέω είμαστε γιατί είμαι σε έναν χώρο που το νιώθω έτσι σαν δικό μου τόσες ώρες εδώ αυτό το γύρισμα, είμαστε οι πρώτοι λοιπόν που το έχουμε στην Ελλάδα, μας κάνει μοναδικούς και ιδιαίτερους. Έχετε σκεφτεί λοιπόν τα πολύ ωραία μπουκαλάκια που ανοίγετε οι γυναίκες και οι άντρες, είτε από τις κολόνιες σας, είτε από τις κρέμες σας, είτε πολλές φορές και από τα φάρμακά σας? Έχετε σκεφτεί ότι το μπουκάλι το νερό, το οποίο έχει μπροστά μια πάρα πολύ ωραία έτσι επιφάνεια ή μια με πολύ ωραίο τύπωμα την επωνυμία του κρασιού, του ποτού, του αναψυκτικού ή γενικότερα ό,τι θέλετε να δείτε πάνω σε μια επιφάνεια που έχει να κάνει με γυαλί, με πλαστικό ή και μέταλλο, ότι όλη αυτή η διαδικασία λέγεται μεταξωτυπία? Πολλοί είστε εσείς που τον μπερδεύετε, γι' αυτό σήμερα θα ξεκαθαρίσουμε τα πάντα. Ο υπεύθυνος της Print on Glass, ένας άνθρωπος που για πάρα πολλές ώρες θα δείτε και στα πλάνα μας και με το υπεύθυνο προσωπικό το οποίο βρίσκεται εδώ και στην ουσία βοηθάει τα πολύ εξελιγμένα μηχανήματα μέχρι το αποτέλεσμα να είναι το άρτιο που φτάνει στο χώρο του επαγγελματία, είναι δίπλα μας και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Ο Φραντζέσκος Βίχος, γεια σου Φραντζέσκο. Γεια σου Αλέξανδρε, καλώς όρισες. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι μέρα νύχτα δουλεύετε για να βγει η δουλειά, που μας ανοίξετε τις πόρτες σε έναν τόσο πολύ όμορφο χώρο. Γιατί είπα και στην αρχή στους τηλεθεατές μας ότι όλοι βλέπουμε μπουκαλάκια, πάμε και παίρνουμε και πολύ γνωστές μάρκες που έχετε συνεργασία, όσον αφορά για παράδειγμα τα καλλιτικά που είδα, ή ακόμα και τα ποτήρια του νερού, ή και τα απλά τα σάκια που μπορεί να είναι διαφημιστικά για μια επιχείρηση, για ένα καφέ, για ένα εστιατόριο, για οτιδήποτε. Περνάνε μια τόσο όμορφη διαδικασία που ο κόσμος, ξέρεις, το βλέπει τυπωμένο, βλέπει πάνω Print on Glass, για παράδειγμα, στο μπουκάλι. Α, σου λέει αυτό έτσι βγαίνει. Και όμως έχει μια μεγάλη διαδικασία, αλλά και πολύ γρήγορη συγχρόνως. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε για να πούμε στους φίλους μας. Λέμε λοιπόν μεταξωτυπία. Αλήθεια, γιατί το ονομάζουμε μεταξωτυπία όλη αυτή τη διαδικασία? Μεταξωτυπία ονομάζεται διότι τα παλιά χρόνια η γάζα η οποία χρησιμοποιούμε για να τυπώσουμε ήταν από μετάξι. Άρα από εκεί έχει μείνει. Βέβαια, όσο εξελίσσεται η διαδικασία, όπως εξελίσσονται και οι μηχανές και ο τεχνολογικός εξοπλισμός, έτσι έχει εξελιχθεί και αυτό. Αλλά η γάζα πάντοτε ήταν μια βάση, έτσι δεν είναι? Σωστά. Η γάζα ήταν από μετάξι, οπότε και από εκεί έμεινε το όνομα μεταξωτυπία. Η Print on Glass από το 1977 πρωτοπορεί στις μεταξωτυπίες σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Για μένα υπάρχουν δύο σημαντικοί λόγοι. Ο ένας είναι το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό σας, και το δεύτερο είναι το τεχνολογικό κομμάτι, στο οποίο για άλλη μια φορά, και έτσι θέλω να ξεκινήσω, πρωτοπορείτε, διότι είστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή έχετε τη μηχανή ψηφιακού τυπώματος σε μπουκάλι, ενώ μέχρι τώρα άλλες εταιρείες είναι μόνο σε επίπεδες επιφάνειες, έτσι δεν είναι? Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι το ψάχνετε πάρα πολύ. Σωστά, προσπαθούμε συνέχεια να εξελιχθούμε. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει εξελιχθεί η εταιρεία σε πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε αναβαθμίσει όλα μας τα μηχανήματα. Βρισκόμαστε τώρα και στον ψηφιακό κόσμο. Mm-hmm. Μπορούμε να αποτυπώσουμε το οποιοδήποτε θέμα, φωτογραφία και σε μπουκάλι. Και να φαίνεται ζωντανό. Αυτό και να φαίνεται ζωντανό. Είναι πραγματικά, σωστά. Η φωτογραφία αλλά ζωντανή. Σωστά. Είμαστε ένα στάδιο δηλαδή παραπάνω από την ετικέτα στο θέμα του ψηφιακού.
Ένας πολύ σημαντικός λόγος για να γίνει μια τέτοια δουλειά ολοκληρωμένη, γιατί βλέπω και εσένα αλλά και το επιτελείο σου, είναι ότι ακόμα και το ένα-ένα τασάκι που βλέπαμε τώρα στα γυρίσματα, το ένα-ένα μπουκαλάκι, υπάρχουν άνθρωποι που το βλέπουν ένα-ένα και ακόμα και ένα γραμματάκι, μια τελίτσα, κάτι να μην είναι, έξω και ξανά από την αρχή. Πόσες ώρες πραγματικά χρειάζεται ενημέρωση αλλά και προεργασία μία μακέτα, γιατί έχω δει απίστευτη δουλειά, μέχρι να φτάσει στο να πούμε η μηχανή πήρε μπρος, παιδιά ξεκινάμε. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο στο να φτιαχτεί μία μακέτα ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή, μπορεί να περάσουν και 5 και 6 ώρες. Η δουλειά μας είναι καλλιτεχνική, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και πρέπει να έχει και πολύ ακρίβεια. Και πάρα πολύ ακρίβεια. Δίνουμε βάση πολύ στη λεπτομέρεια σε όλους μας τους πελάτες, είτε ο πελάτης μας είναι μικρός, μια καφετέρια δηλαδή που δεν έχει τη δυνατότητα που να κάνει. Έχει 1150 μπουκάλια. Σωστά. Όσο κάποιον που θέλει να κάνει μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Όπως φαρμακευτικές που συνεργάζεστε, αλλά και πολύ μεγάλες εταιρείες καλλιτικών και όχι μόνο. Όλοι έχουμε, τους βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο στην ποιότητα να πάρουν να είναι η τέλεια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είτε μένα μου βάλεις, γιατί έχω ένα μικρό καφενέ και θέλω να έχω τα δικά μου μπουκάλια με τη φίρμα μου και τα δικά μου τα σάκια και τα δικά μου ποτήρια και τη δική μου επωνυμία πάνω παντού. Είτε είμαι ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής καλλιτικών, η μηχανή δουλεύει και το προσωπικό σου με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια τεχνογνωσία, με την ίδια τεχνολογία, αλλά και με την ίδια λεπτομέρεια. Δεν παίζει ρόλο αν στη μηχανή βάλω 1000, θα τα κάνει καλύτερα. Αν βάλω 3 θα τα κάνει διαφορετικά. Σε όλους τους πελάτες μας συμπεριφερόμαστε το ίδιο. Είτε είναι μικρός είτε είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και αυτό είναι που σας κάνει ιδιαίτερους και γι' αυτό χαιρόμαστε, γιατί και εγώ από φίλους και είπα ρε παιδιά πώς γίνουν αυτά και έτσι μας έφερε σε επαφή σε εσάς, γιατί μου αρέσει να μπαίνω σε καινούργια πράγματα και να μαθαίνω. Αυτό όμως συνεπάγεται και στο ότι και οι τιμές σας είναι πολύ σημαντικό για την εποχή μας, το πούμε αυτό, γιατί υπάρχει η οικονομική κρίση και οι τιμές σας πάλι για τον πελάτη με τα 50 ή για τον πελάτη με τα 20.000 κομμάτια δεν έχουν μεγάλη διαφορά, διότι η Print on Glass βλέπει τον πελάτη ίδιο και το αποτέλεσμα το θέλει άκτιο, είτε για ένα μπουκαλάκι δώσει από τις εγκαταστάσεις, είτε δώσει ένα εκατομμύριο μπουκαλάκι, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που δεν το ξεκίνησα, μην τρομάξω κόσμο, γιατί είδε ένα πολύ ωραίο καθαρό χώρο γεμάτο μηχανήματα και θα έλεγα και τη λέξη clean room και θα μου λέγανε Αλέξανδρε σήμερα μας πας σε κάτι ιατρικό πάλι, γιατί δεν ταιριάζει, αλλά κάτι γίνεται. Γιατί το ονομάζουμε clean room και γιατί πραγματικά έχει τόση, αν το θέλεις, αυστηρή καθαριότητα ο χώρος αυτός? Δηλαδή ποια προϊόντα είναι αυτά που μπαίνουν στο χώρο αυτό προς επεξεργασία? Εδώ πέρα γίνονται τα φαρμακευτικά μας, είναι εξίσου καθαρός όσο και το άλλο το εργοστάσιο, αλλά δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή διότι τα φάρμακα θέλουν να έχουν μια απόλυτη καθαριότητα, διότι περνάνε στον άνθρωπο κατευθείαν και... Και αυτό που λέγαμε πριν, μου εξηγούσες έξω ότι τα μπουκάλια για παράδειγμα που δείξαμε μέσα που ήταν έτοιμα να μπουν ή τα ποτήρια που δείξαμε περνάνε και από 600 και από 700 βαθμούς, αλλά Σωστά. δεν αφήνει τίποτα και τα πάντα που λέμε όσον αφορά μικρόβιο, ό,τι και αν υπάρχει, γυαλί, πλαστικό και μέταλλο. Από ένα μικρό και πολύ γνωστό καταστήματος, θα έλεγα κέντρο διασκέδασης της Μυκόνου και όχι μόνο, έτσι πήρε το μάτι μου, που επιμελήστε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχετε από τους πιο ιδιαίτερους και τους πιο ακριβούς πελάτες μέχρι και το καφενεδάκι στη γειτονιά μου που το έχετε τυπώσει. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Από ένα μικρό ποτήρι από το σφινάκι μέχρι ένα μεγάλο μπουκάλι κρασιού, μπίρας, ποτού, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά και σε επίπεδη επιφάνεια φτάνουμε μέχρι 60-90. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Το πιο δύσκολο, δεν θα έλεγα δύσκολο, θα έλεγα πού δείχνει περισσότερο η δουλειά. Πού πραγματικά βλέπεις την καλλιτεχνία, γιατί σε βοηθάει το υλικό? Θα έλεγα εγώ στο γυαλί. Δεν είμαι ειδικός, απλά έχω δει δουλειές σας και πραγματικά είναι, δηλαδή δεν θες να βάλεις μέσα τίποτα, να βλέπεις αυτό μόνο. Αλέξανδρε, δίνουμε μεγάλη βάση στο γυαλί που θεωρούμε ότι είναι πιο εντυπωσιακό για τον πελάτη. Πλέον με το καινούργιο το μηχάνημα το οποίο έχουμε, μπορούμε να αποτυπώσουμε μέχρι και πίνακα ζωγραφικής πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, είτε και σε ένα στρογγυλό μπουκάλι.
Οτιδήποτε μπορούν πλέον να φανταστεί ο πελάτης μας, μπορούμε να το κάνουμε. Άρα εγώ μπορεί να θέλω, έτσι για μένα, τώρα μου ήρθε μια άποψη και εγώ ρωτάω να το φτιάχνετε, εγώ ας πούμε μπορεί να θέλω να κάνω ένα μεγάλο event για την εκπομπή μου και να θέλω η φωτογραφία μου, το παρουσιαστικό μου ή το επιτελείο μου να είναι πάνω σε 1000, 2000 ή 5 ή 90 ή δεν ξέρω εγώ κούπες και να τις δώσω δώρο στους τηλεθεατές μου και στον κόσμο. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κούπες ψηφιακές που μπορούμε να αποτυπώνουμε οποιαδήποτε φωτογραφία θέλουμε πάνω και μπορούμε να κάνουμε και κούπες μεταξωτυπίας που πάλι μπορούμε να κάνουμε το σκεπτικό του κάθε πελάτη πραγματικότητα. Όμως, επειδή η μόδα πλέον και για πολλές εταιρείες που μας βλέπουν και ξέρω ότι έχετε συνεργασία, δεν ξέρω αν το τάσει, το προτάσει ή το επιβάλλει, είναι ότι και σε μεγάλα event, μπορεί να είναι ένας γάμος, μπορεί να είναι μια βάφτιση, μπορεί να είναι μια εκδήλωση, αντί να δώσουμε μια μπουμπονιέρα, αντί να δώσουμε για παράδειγμα κάτι άλλο, μπορούμε να σκεφτούμε και το δώρο, αυτό της μπουμπουνιέρας που λέμε που δίνουμε στους καλεσμένους μας, μπορεί να είναι μια κούπα με το όνομα του μικρού ή της μικρής, Ιστά. Μπορεί να είναι μια κούπα με ένα σχέδιο που να είναι δώρο γάμου, μπορεί να είναι ένα τασάκι, δηλαδή εννοώ ότι ακόμα και μόνοι μας σαν απλοί καταναλωτές μπορώ να έρθω και να σου πω ότι θέλω 500 κούπες με το μονόγραμμα το δικό μου και της αγαπημένης μου με ένα στρασάκι, δεν ξέρω εγώ τι πάνω, με ένα πολύ ωραίο φιόγκο. Σωστά. Και αυτό με τα κουφέτα μου να είναι ένα δώρο γάμου. Σωστά. Δεν μπορώ να το παραγγείλω μόνο, πρέπει να είμαι εταιρεία, αυτό εννοώ. Όχι βέβαια, έτσι κι αλλιώς εκατοντάδες πελάτες έρχονται και όχι για 500, για 50, για 100 κούπες, τους εξυπηρετούμε όλους τους πελάτες για να κάνουμε δώρο στη βάφτιση μια κούπα με το παιδάκι τους. Και είναι πολύ πάρα εύκολο. Πολύ ωραία ιδέα αυτή και σας είπα, θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο μαγικό χώρο. Γιατί επειδή μου αρέσει να μιλάω και στις μέρες μας και με αριθμούς, συγγνώμη φίλε τηλεθεατή, αλλά θα μου βγει πιο φτηνό να έρθω κατευθείαν εδώ στην Brinton Glass, στο Περιστέρι. Να πω ότι εγώ θέλω 40 κούπες, 50, 100, 300, όσες είναι οι καλεσμένοι μου, ή για παράδειγμα, ή κουτάκια, ή κυβάκια, ή μπουκαλάκια, ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει. Και βεβαίως να τα τυπώσω με ό,τι θέλω εγώ, μονόγραμμα, φωτογραφία, να γράψω κάτι, να γράψω ένα κειμενάκι, να γράψω ένα σας αγαπάμε, δεν έχει σημασία το τι, και κάτι πολύ εντυπωσιακό θα μου βγει πιο φτηνό, βάζω την κορδέλα μου και τα κουφέτα μου και το προσφέρω στον κόσμο και είναι κάτι πιο εντυπωσιακό. Άρα μεγάλοι ή μικρότεροι επαγγελματίες, απλοί πολίτες, απλοί άνθρωποι, η Brinton Glass τους θεωρεί όλους ίδιους. Και η μεταξωτυπία για την Brinton Glass από ένα απλό τασάκι μέχρι ένα πολύ ωραίο 60x90 επιφάνεια, επίπεδη που μπορεί να είναι π.χ. από πίσω με ένα φως LED ή κάτι να είναι γιατί θέλουμε να κάνουμε σε μία διακόσμηση κάτι. Σωστά. Το βλέπει ακριβώς το ίδιο. Θέλω να σε ευχαριστήσω, θέλω να ευχαριστήσω που μας βάλατε σε ένα χώρο τόσο πολύ ιδιαίτερο και τόσο πολύ μαγικό. Έναν χώρο που κατ' εμένα να σου πω, όσο και αν είναι πολύ εξελιγμένα τα μηχανήματά σας, και πρωτοπόροι στην Ελλάδα τουλάχιστον και σαν χώρο, και ένας χώρος μεγάλος που πρέπει να τονίσω, να μου επιτραπεί, ότι και για μεγάλες εταιρείες που κάνουν τη μεγάλη παραγωγή αλλά που πιθανόν δεν μπορεί να τα αποθηκεύσουν όλα στο κατάστημα εκείνη τη στιγμή, η Brinton Glass διαθέτει έναν πολύ μεγάλο αποθηκευτικό χώρο που μπορεί να μείνουν τα προϊόντα μέχρι να τα θελήσει ο πελάτης έτοιμα, στιβαγμένα και προστατευόμενα. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν όλος παραγγείλει 10.000 κομμάτια αλλά μπορεί αμέσως να βάλει τα 3.000 στη δική του αποθήκη, μπορεί να παραμείνουν μέχρι να τα χρειαστεί. Αποθηκεύουμε τα πράγματά τους και τα παίρνουν τη στιγμή που τα θέλουν. Συνεχίζετε το έργο σας, συνεχίζετε να δίνετε στον πελάτη γρήγορο αποτέλεσμα, αλλά με την πιο τέλεια απόδοση, αλλά και την πιο συμφέρουσα, δεν θα πω χαμηλή, γιατί μπορεί να ακουστεί κάπως, με την πιο συμφέρουσα τιμή της αγοράς. Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζετε, κύριε Βίχο, τη δουλειά. Να δεν θα σας απασχολήσω άλλο, γιατί βλέπω ότι έξω τα άτομα είναι έτοιμα να βάλουν μπρος μηχανές. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Και θέλω να σας πω, ό,τι γράφει, έτσι δεν λένε, ότι τα γραπτά μένουν, δεν ξεγράφει. Και αν το αποτέλεσμα που είναι γραμμένο και τυπωμένο θέλετε να είναι για πάντα, τότε μόνο μια εταιρεία μπορεί να το υπογράψει αυτό. Brinton Glass. Φιλιά πολλά. Γεια σας.